Τι επόμενε κινήσει του εξετάζουν όλε οι πλευρέ στην Κολομβία στον απόϊχο του αποτελέσματο του δημοψηφίσματο. Η πλευρά του όχι στην ειρηνευτική συμφωνία με του αντάρτε ΦΑΡΚ πανεγγυρίζει. Ο πρώην πρόεδρο τη χώρα Αλβάρα Ουρίμπε, που ηγήθηκε τη εκστρατεία των επικριτών τη προσέγγιση, απίφθινε έκκληση για μια διαφορετική μεγάλη εθνική συμφωνία που δεν θα προβλέπει την ατιμορρυσία των ανταρτών. Όλοι θέλουμε την ειρήνη, κανείς δεν θέλει τη βία. Ζητάμε τον τερματισμό της βίας και οι αντάρτες ΦΑΡΚ να μην τύχουν προστασίας, να σταματήσουν τα εγκλήματα όπως το εμπόριο ναρκωτικών και τους εκβιασμούς, ανέφερε ο κ. Σουρίμπε. Απογοήτευση επικράτησε στο στρατόπεδο των υποστηρικτών της συμφωνίας. Αρκετοί θεωρούν πω η υψηλή αποχή υπήρξε καθοριστική. Το, το αποτέλεσμα δείχνει πω το 50% των πολιτών που ψήφισαν πίστηκαν από το μήνυμα του μίσου και τη εκδίκηση που θέλει να κρατήσει τη χώρα στο παρελθόν, τον ισοκολομβιανό πολιτικό Αντώνιο Σανγκουίνο. <Το> από την πλευρά του, ο ηγέτη των ανταρτών ΦΑΡΚ εξέφρασε τη λύπη του κατά αποτέλεσμα, τόνισε όμω πω οι αντάρτε θα συνεχίσουν χωρί τα όπλα την προσπάθεια για την οικοδόμηση του μέλλοντο τη χώρα.